μεγάλες υποδομές της Κρήτης με κυρίαρχες στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και την αξιοποίηση της έκτασης γύρω από τον οίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της διακαναλικής συνέντευξης που παραχώρησε. Αεροδρόμιο προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Έχουμε μια δέσμευση από τον ανάδοχο ότι θα παραδοθεί και θα τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμενο του 2027. Αυτό μας υποχρεώνει να κινηθούμε και πολύ γρήγορα για την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου, για να μην έχουμε τα ευτράπελα του ελληνικού. 20 χρόνια μας πήρε μέχρι που να βάλουμε μπρος το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο ευτυχώς προχωράει τώρα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά περιοχές με μεγάλη ζήτηση για να μην γίνουμε θύματα της επιτυχίας μας, είπε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για την Κρήτη σημείωσε ότι είναι κοντά στον στόχο του τουρισμού 12 μήνες το χρόνο. Η Κρήτη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Η Κρήτη μπορεί να έχει σεζόν 12 μήνες το χρόνο. Πλησιάζουμε, αρχίζουμε και κινούμαστε προς τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Έχουμε όμως ακόμα σημαντικά βήματα να κάνουμε. Και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι σύμμαχοι. Βλέπουμε περισσότεροι επισκέπτες να έρχονται στα Χανιά τον Νοέμβριο ή στο Λασίθι τον Μάρτιο. Και είναι σημαντικό αυτό. Και χρειαζόμαστε και τη βοήθεια και των επαγγελματιών του τουρισμού για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτήν την ουσιαστική διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Και βέβαια, κάτι τελευταίο, πειθαρχία στη δόμηση. Τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση ίσως που γίνεται από συστάσεις ελληνικού κράτους στην οργάνωση του χώρου. Για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι αποτελεί το τελευταίο παζλ των αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Και το μεγάλο έργο, η σύμβαση της παραχώρησης, έχουμε πια προτιμητέο πλειοδότη και πιστεύω ότι θα υπογραφεί και αυτό πολύ σύντομα. Μην υποτιμάμε την μεγάλη δυσκολία, διότι κληρονομήσαμε το απόλυτο κενό στον ΒΟΑΚ. Και βέβαια, όταν μιλάμε για το ΒΟΑΚ, μιλάμε και για την επέκταση προς την Κίσαμο και τελικά την επέκταση προς την Σιτία. Όμως το νησί δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτόν τον δρόμο. Σημαίνει και οι συνδέσεις με τα αεροδρόμια. Η σύνδεση με το αεροδρόμιο των Χανίων είναι μια αναπτυξιακή παρακαταθήκη, αλλά και μια παρακαταθήκη οδικής ασφάλειας. Διότι δεν ξεχνούμε τον φόρο αίματος τον οποίο έχουμε καταβάλει στο νησί από έναν δρόμο ο οποίος έχει ξεπεραστεί πια από τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της έναρξης του θεσμού του ψηφιακού φροντιστηρίου από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε ακριτικές και απομονωμένες περιοχές. Υπάρχουν παιδιά όμως σε απομονωμένες περιοχές. Για σκεφτείτε να είσαι ένα παιδί στον Καλλικράτη, σε ένα χωριό πολύ απομονωμένο, και το οποίο πρέπει να πάει πού για να κάνει φροντιστήριο. Αν πρέπει να έρθει στα Χανιά, μιλάμε για μία μισή ώρα δρόμο. Παράλληλα, ανακοίνωσε λύσεις στο πρόβλημα της φίτησης των παιδιών της ακριτικής Γάβδου στο γυμνάσιο. Επέλεξε το Υπουργείο μία λύση όπου θα στείλει τρεις καθηγητές από το πιο κοντινό σχολείο, από την Παλαιόχωρα, ώστε να γίνονται κάποια μαθήματα, τα βασικά μαθήματα, με φυσική παρουσία καθηγητή. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε για ένα παιδί. Μιλάμε για γυμνάσιο για ένα παιδί. Και τα υπόλοιπα μαθήματα, με την επίβλεψη των καθηγητών, να γίνονται διαδικτυακά. Απαντώντας σε ερώτηση για την αξιοποίηση των κτηρίων στον Λόφο Καστέλι, σημείωσε ότι είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας και του ιδιοκτήτη, τονίζοντας πάντως ότι απαιτείται σύμπνοια.